Σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω για την κυβέρνηση, ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος, μιας και μιλούσαμε για άγχη. Κύριε Μπουσδούκου, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν είναι θέμα άγχους. Το έχω πει πολλές φορές, είναι στοχοπροσιλωμένη. Προφανώς και με την μεγάλη εμπειρία την οποία έχει σε όλη την περίοδο της διαπραγμάτευσης, η οποία έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια, είναι αποφασισμένοι και είμαστε αποφασισμένοι και ο ΣΥΡΙΖΑ να λήξει η διαπραγμάτευση, γιατί είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Δεν είναι, θα σας έλεγα, επί των μέτρων και μπορώ να σας εξηγήσω και ορισμένα πράγματα. Να λήξει η διαπραγμάτευση όσο σύντομα γίνεται, δεν έχουμε ευθύνη και θα το εξηγήσω και αυτό. Και έχει να κάνει πρώτον με το Staff Level Agreement, το οποίο θεωρώ ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ελάχιστα πράγματα είναι που μπορούν, αφορά δηλαδή μέχρι τη λήξη του προγράμματος το 2018. Το δεύτερο, και είναι πακέτο όλα αυτά που θα σας πω, ναι, όλα μαζί. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά, το μείγμα των δημοσιονομικών μετά το 2019, που εκεί έχουμε πει ότι θα είναι το μηδέν το δημοσιονομικό, ναι, αποτέλεσμα. Και το μετά τρίτο έχει να κάνει με το σκέλος των μεσοπρόθεσμων, ναι, και το χρέος. Έχουμε ακούσει. Δεν χρειάζεται να το σημειώσω. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα κλείσουμε. Δεν κλείνουμε όμως. Δεν κλείνεται, κύριε Ρήγα. Να μιλήσουμε πάρα πολύ απλά. Μην το εξειδικεύουμε τόσο πολύ. Θα φτάσουμε στη συνέχεια και στην εξειδίκευση. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει ακόμα σε μια ημερομηνία ορόσημο. 20 Μαρτίου. Έφτασε. Εμείς πού ακριβώς έχουμε φτάσει, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Κύριε Μπουσδούκου, το λέτε κι εσείς το λέτε με την καλή πρόθεση, δημοσιογράφη, με την έρευνα την οποία κάνετε και με την δυνατότητα που γιατί θέλετε δεν να... είναι αλήθεια, υπάρχει δηλαδή κάποιος που το λέει με κακή πρόθεση ενώ ναι, συμβαίνει ακριβώς, κάτι άλλο στην ακριβώς, πραγματικότητα. Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς κατηγορούμαστε σε όλη αυτή την περίοδο ότι δεν κλείνουμε τη διαπραγμάτευση. Και μάλιστα δεν την κλείνουμε τη διαπραγμάτευση με πιο αιτιολογικό. Μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, ότι δεν δεχόμαστε τις απολύσεις, δεν δεχόμαστε τον εργασιακό μεσαίωνα, δεν δεχόμαστε όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σκληρά και θα σας έλεγα δεν απαντάνε κιόλας. Και είναι με την άποψη αυτή. Όταν λοιπόν κατηγορούμαστε για αυτό το πράγμα και από την άλλη μεριά ζητάς να κλείσει η αξιολόγηση, δηλαδή δεχόμενη αυτά, και θα σας έλεγα το αφήγημά τους είναι πιο μέχρι τώρα. Τα έχετε άλλα λέγατε, αλλά προσπαθείτε να κάνετε. Δεν την κλείνει διαπραγμάτευση. Απαντήσατε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, μπορείτε είναι να απαντήσετε και στο ερώτημά μου, κύριε Ρήγα. Βεβαίως, κύριε Μπουσδούκου. Το ερώτημά δεν μου είναι το, αυτό... το εξής ερώτημα. Εσείς το πήγατε στην αξιωματική αντιπολίτευση, θα το ρωτούσα τελευταίο. Πρωτίστως θα ρωτούσα το αντικειμενικό, όπως ρώτησα ζητούμενο, το πού βρισκόμαστε. Εσείς απαντήσατε στο τελευταίο ερώτημα που αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι η απάντηση εκεί. Δεν είναι η απάντηση εκεί. Είναι η απάντηση. Αυτό που πραγματικά αναρωτιέται κανείς, πραγματικά κύριε Ρήγα, είναι το πού βρισκόμαστε, πού έχουμε φτάσει. Εάν δηλαδή θα συνεχίσουμε να προσπερνάμε και άλλες τέτοιες ημερομηνίες. Και όχι έτσι απλά αν θα συνεχίσουμε να προσπερνάμε άλλες τέτοιες ημερομηνίες, πριν φτάσουμε στις ευθύνες. Αμέσως μετά φυσικά και θα σας ρωτήσω ποιος έχει ευθύνη. Αλλά αν θα έρθουν και άλλες τέτοιες ημερομηνίες και ποια είναι τα περιθώρια της χώρας. Πολύ χώρα, κύριε Μπουσδούκου, προφανώς. Δυνατότητες αυτή τη στιγμή με ό,τι όπως έχει εξελιχθεί ή έχει εξελιχθεί η οικονομία της έχουμε. Δεν είναι και το πρόβλημα όμως. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όσο καθυστερούμε, και το εννοώ αυτό, για την οικονομία και για το πώς μπορούν ορισμένα πράγματα να πάνε με όσα έχουμε επιτύχει, να είναι καλύτερη η περίοδος μετά. Ποιος καθυστερεί? Οι καθυστέρησεις δεν οφείλονται σε εμάς όμως. Είμαστε σαφείς. Είμαστε σαφείς. Είμαστε σαφείς. Είμαι σαφής. Ευθύνεται αυτή τη στιγμή το Δέλτα Νιτάφ σε πολύ μεγάλο βαθμό και ευθύνονται αυτοί οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται. Θα σας δώσω τώρα τρία παραδείγματα για να δείτε και να ξέρει και να ξέρουν και οι πολίτες. Πρώτον, όταν ρωτάς για τις εργασιακές σχέσεις, ένα παράδειγμα συγκεκριμένο, ρωτάς για τις εργασιακές σχέσεις, ρωτάς για τις συντάξεις, ποιος είναι ο μέσος όρος, και δεν απαντάνε, ενώ είμαστε πολύ κάτω από το μέσον όρο στο σύνολο της Ευρώπης, δεν μπορεί να απαιτούν ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούν να απαιτούν να έχουμε έξω από το κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, και όταν όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ζητούν και επιμένουν να μην αλλάξουν το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Την ώρα που εσείς τους τα λέτε αυτά, οι Ευρωπαίοι παίρνουν θέση? Οι Ευρωπαίοι προφανώς και παίρνουν, και το έχετε δει από τις επίσημες δηλώσεις πολλών αξιωματικών. Δεύτερο στοιχείο, κύριε Μπουσδούκου. Λένε λοιπόν ότι, και επιβεβαιώθηκε από εμάς, ότι είχαμε για το 2015 0,5 πλεόνασμα. Αυτή ήταν η πρόβλεψη. Πήγε στο 2,2, αν βάλετε αυτά τα οποία δόθηκαν για το ΦΠΑ και για την σύνταξη στους συνταξιούχους,
φτάνει στο 3. Άρα είναι πολύ παραπάνω. Δεύτερο στοιχείο. Η πρόβλεψη που κάνουν για το επόμενο έτος είναι 1,75. Αυτοί, όχι εμείς, δηλαδή θεσμοί. Και 2,2 για το 2018. Ρωτάω εγώ, πώς είναι δυνατόν τα μέτρα, ας πούμε, τα οποία ζητούν να έχουν αυτά τα οποία ζητούν με και αφορά δηλαδή για το 19, ναι, να είναι της μορφής του 1,5. Ναι. Θέλω να σας πω ότι είναι συνολικό το θέμα και εμείς αυτή τη μάχη τη δίνουμε και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε στο πίσω όσο αφορά το σύνολο που σας, μάλιστα, περιέγραψα. Άρα, αρχικά. Άρα η ευθύνη εσείς δεν είναι δική μας. Εφόσον μας το εξηγήσατε ότι η ευθύνη δεν είναι δική σας και μας ζητήσατε κιόλας και αυτή την αμετακίνητη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, από πού προκύπτει το αίσθημα αισιοδοξίας ότι θα κλείσουμε? Κοιτάξτε, το αίσθημα αισιοδοξίας προκύπτει και δεν είναι αισιοδοξία, κυρία Μπουζουδούκου, είναι η αντίληψη και η λογική το, ναι, πώς θα πάει η Ευρώπη. Από πού προκύπτει αυτή η εκτίμηση, γιατί να αυτή το θέσω διαφορετικά αλλάξει, το ερώτημα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Ευρώπη. Και βεβαίως αντιλαμβάνονται όλοι. Μα το ταμείο λέτε όμως ότι είναι εκείνος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται. Θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση άμεσα. Γιατί δεν μπορούν και δεν είναι δεν το εκλαμβάνω ότι με πιέζετε. Το λέω ειλικρινά. Εκείνο που εκλαμβάνω είναι ότι πρέπει για άλλη μια φορά να φανούν στο ύψος των περιστάσεων όλοι. Δεν ωφελεί σε τίποτα ούτε την Ευρώπη ούτε κανέναν. Η Ευρώπη, αν δεν αλλάξει προσανατολισμό, και είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο βάλαμε εμείς, αυτή ήταν η μεγάλη εικόνα το οποίο επιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, ότι η Ευρώπη, αν δεν αλλάξει προσανατολισμό, αν δηλαδή από τις λογικές της σύγκλησης, της συνοχής, οι στρατηγικές που είχαν ακολουθεί για την ευημερία, που έχουν αλλάξει πρόσημο σήμερα. Και βεβαίως αυτό το πρόσωπο που έχουν αλλάξει είναι ουσιαστικά κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, συρρήκνωση, θα σας έλεγα, των εργασιακών σχέσεων, απορρίθμιση. Όλα αυτά, ξέρετε ποιο διευκολύνουν? Διευκολύνουν την ακροδεξιά, αν βάλετε μέσα και τα θέματα ασφάλειας τα οποία υπάρχουν. Ναι. Διευκολύνουν την ακροδεξιά και διευκολύνουν μία αναστάτωση στην Ευρώπη σε όλο το επαιδείο, μάλιστα, του κοινωνικού κράτους. Άρα νομίζω πολιτική έτσι θα το δείτε. Και αυτό δεν μπορεί να είναι ένα πεδίο το οποίο θα λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Έχουμε ανοίξει το δρόμο και έχουμε πάρει στην πλάτη μας την πιο δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Δεν γίνεται, κύριε, λοιπόν, για να κάνουμε, βοηθήστε με να κάνουμε διάλογο, γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές οι απορίες. Γιατί ακούμε για μια αξιολόγηση και βλέπουμε ότι δεν κλείνει. Τα περισσότερα θέματα είναι ορθάνυχτα και τα αντίμετρα είναι ένα πεδίο το οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα. Είναι μια άγνωστη περιοχή εντελώς. Από την άλλη, υπάρχει έντονη ανησυχία, πέρα από τη φημολογία για εκλογές. Θα μου απαντήσετε, θα σας ρωτήσω σε λίγο και θέλω την εκτίμησή σας. Έρχεται το Bloomberg, το οποίο έρχεται και λέει κάτι, το οποίο ήδη ακούγεται από κάποιους κύκλους. Έρχεται όμως και λέει ότι σαν να γυρνάμε στην περίοδο του 2015. Εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο? Έχετε επιχειρήματα να απαντήσετε και να ανταπαντήσετε στο ότι δεν γυρνάει η Ελλάδα πάλι σε εκείνο το καλοκαίρι, άνοιξη καλοκαίρι του 2015, ή μήπως υπάρχει η ανησυχία και προσπαθείτε να αποφύγετε το να γυρίσουμε στο 2015? Εντάξτε, όποιος διαμορφώνει τέτοια παιδεία και μάλιστα και με ψεύτικο τρόπο ή και με υποκριτικό και επιπλέον χωρίς να τα αποκρίνω στην πραγματικότητα, και μιλάω και για τον Bloomberg αλλά και για άλλες εφημερίδες οι οποίες το τελευταίο διάστημα λένε για δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει, θα σας έλεγα ότι αυτό εμάς δεν μας αφορά, με την έννοια ότι είναι λάθος αντίληψη και λάθος δρόμος με τον οποίο επιχειρούν ορισμένα αυτό πράγματα. Αυτό είναι ευτύχημα να το λέτε, και μακάρι να μην γυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές. Αλλά μισό λεπτάκι. Μην κινδυνολογούμε, όχι εσείς, μην κινδυνολογούμε, μην πέφτουμε στη λογική της κινδυνολογίας. Ωραία, μην πέφτουμε στη λογική της κινδυνολογίας, αλλά μας εγγυάται η κυβέρνηση ότι δεν θα γυρίσουμε στο 2015? Εμείς εγγυόμαστε, όπως εγγυηθήκαμε, κυρία Μπουζουδούκου, ότι η χώρα θα βγει από το αδιέξοδο. Και αυτό θα το κάνουμε. Και θα κριθούμε και στο τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Και ήδη θα σας έλεγα, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η κυβέρνηση, μια αριστερή κυβέρνηση, θα μπορούσε να βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο, ειλικρινά το λέω, δεν ήταν οι επιλογές μας. Δεν ήταν αυτό το οποίο εμείς θέλαμε. Ήταν δύσκολο. Ναι, προφανώς δεν θέλατε μνημόνια και τα λοιπά. Όμως καταφέραμε μέσα από αυτή τη δυσκολία και μέσα από μη δικές μας επιλογές να κάνουμε και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Και απαντάω στον κύριο οικονόμου τώρα, γιατί είναι η έκφραση της πιο χυδαίας και πραγματικής αντίληψης η οποία υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Απολύστε το πάντο, διαλύστε το σύμπαν στο κοινωνικό κράτος, ιδιωτικοποιήστε τα πάντα. Και είχατε προηγουμένως τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο της Λέσβου. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα
ενός δημόσιου σχολείου και μιας δημόσιας εκπαίδευσης. Και θεωρώ, και επειδή είμαι εκπαιδευτικός, το ξέρετε, ότι αυτό ανταποκρίνεται στην προσπάθεια που κάνουν όλοι. Υπάρχουν και άλλα σχολεία, βέβαια. Κύριε Ρήγα, δεν μην λέω, ανοίξουμε λέω αυτή τη δημόσιο, συζήτηση, γιατί θα την ανοίξουμε μέσα στην εβδομάδα. Χώρος, ο δημόσιος χώρος. Ξέρετε ότι υπερασπίζουμε το δημόσιο χώρο. Υπάρχουν και άλλα σχολεία και ακριβώς επειδή είστε εκπαιδευτικός, θα μπορούσαμε να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά όχι τώρα με πολύ μεγάλη χαρά να την κάνουμε. Και δημοσίως υπάρχουν και άλλα σχολεία. Υπάρχουν και άλλα σχολεία. Όπου είπα υπερασπίζομαι. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν και άλλα σχολεία. Και δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ο δημόσιος χώρος όμως είναι πολύ σημαντικός, λοιπόν, γιατί είναι κοινωνικός χώρος. Ναι, αλλά μην τα εξισώνουμε όλα. Ο Ντάισελμπλουμ επίσης έρχεται και λέει ότι δεν φαίνεται να κλείνει σύντομα η δεύτερη αξιολόγηση. Είναι και ο Ντάισελμπλουμ προερχόμενος από αυτούς τους κύκλους, κύριε Ρήγα, που δεν θέλουν να κλείσει η αξιολόγηση. Πανέρχεστε πάλι στο ίδιο ερώτημα. Εγώ λέω ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Δεν επανέρχομαι στο ίδιο ερώτημα, κύριε Ρήγα. Από τη στιγμή που έχουμε τέτοιες τοποθετήσεις, δεν θέλετε να σας ρωτήσω. Βεβαίως. Μα δεν είπα. Επανέρχεστε σε ένα ερώτημα που προσπαθώ να σας πω ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Θα κλείσει πότε και γιατί. Δεν έχει το. Δεν μπορώ να κάνω ούτε πρόληψη, ούτε θεωρώ ότι πρέπει να κλείσω στο δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό ωφελεί τους πάντες. Όσοι επιλέγουν ή δεν θέλουν να κλείσει η αξιολόγηση, σημαίνει ότι δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη και πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και απειλείται η κοινωνική συνοχή της στο σύνολο της Ευρώπης και μάλιστα και στο Νότο ιδιαίτερα. Εδώ δεν θα πρέπει, και σας λέω, επανέρχομαι πάλι, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα διαψευστεί για άλλη μια φορά στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα. Είναι επικίνδυνος, άρα εγώ επιμένω ότι θα κλείσει. Και αφήστε να δείτε γιατί την ίδια κουβέντα, και δεν λέω εσείς καλά κάνετε οι δημοσιογράφοι, και ειδικά εσείς το αντιμετωπίζετε με θετικό τρόπο, ότι την ίδια αντίληψη είχαμε και την ίδια συζήτηση κάναμε και στην προηγούμενη αξιολόγηση. Και είδατε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και πού βρέθηκε και η ελληνική οικονομία. Εγώ δεν λέω ότι, ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Ούτε λέω ότι όσο καθυστερούμε, απομειώνεται και αυτά τα οποία μπορεί να απομειωθούν και πράγματα τα οποία έχουμε πετύχει. Επιμένω λοιπόν όμως ότι αν αντιλαμβάνονται όλοι ότι η χώρα και είναι προς το συμφέρον όλης να βγει από αυτό το αδιέξοδο και μπορεί να βγει από αυτό το σπιράλ το οποίο είχε μπει, θα βγει μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Σε τι στοχεύει και σε τι θα στοχεύσει μάλλον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Ρώμη? Στην αρχή της συζήτησής μας είπατε ότι είναι πολιτικό το θέμα και εκεί θα έχει μια σειρά συναντήσεων ο Αλέξης Τσίπρας. Θα συνομιλήσει και τηλεφωνικά με αρκετούς ηγέτες. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί τις Βρυξέλλες, θα ακολουθήσει κι άλλος ένας νέος γύρος εκεί. Τι θα επιδιώξει? Στη Ρώμη αυτό το οποίο θα ανοίξει και έχει ανοίξει μια συζήτηση στην Ευρώπη, το υπονόησα και σε μια στιγμή της τοποθέτησής μου, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία. Αυτή η σύγκληση που υπήρχε, η προσπάθεια, θα σας έλεγα, και που κέρδισε και ευρεία συνένεση κοινωνικών και δημοκρατικής νομιμοποίησης τα προηγούμενα χρόνια, έχει αντιστραφεί τελείως. Άρα αυτό πρέπει να μπει στη συζήτηση, πώς αυτή η διεύρυνση της Ευρώπης, η σύγκληση των ευρωπαϊκών κρατών και η ενοποίησή της θα γίνει με πρόσημο διαφορετικό. Και εδώ είναι και το σχέδιο που πρέπει να υπάρξει και οι δυνάμεις οι οποίες θα μπουν σε αυτό το σχέδιο για να αλλάξει η Ευρώπη, για να μην έχουμε αλλαγές οι οποίες δεν θα είναι προς όφελος στο λαό. Το σενάριο των εκλογών είναι κάτι το οποίο εσείς ξορκίζετε ή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως ως σύστατο έστω χαρτί βγάλετε κάποια στιγμή στο τραπέζι? Έχουμε απαντήσει και το λέω ευθέως. Εκλογές δεν συμφέρουν τη χώρα. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει αναλάβει αυτό για μια να λήξει θητεία της. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς οι πολίτες αντιλαμβάνονται και τα θετικά αλλά και ενδεχομένως αδυναμίες οι οποίες μπορεί να έχουν υπάρξει ή βρίσκονται και στα όρια τους πολλοί πολίτες, αλλά αυτό κάνουμε, προσπαθούμε, και θεωρώ ότι οι εκλογές είναι καταστροφικές για τη χώρα. Το επιδίωκε και η Νέα Δημοκρατία, το επιδίωκε και οι αντιπολίτες, το επιδιώκουν κύκλοι για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μέση. Ως αριστεροί πάρτης δεν το καταφέρανε, ούτε τη δύσκολη περίοδο της ασφυξίας. Δεν θα το καταφέρουν και τώρα. Και η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει και θα είναι η κυβέρνηση και επόμενης τετραετίας, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν και σε θεσμικό πεδίο έχουμε αλλάξει, θα αλλάξουν και θα σταματήσει αυτό το πλιάτσικο το οποίο γινόταν στη χώρα. Κλείνοντας, κύριε Ρήγα, ως γραμματέας κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχει ανησυχία? Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι θα αγωνιούν οι βουλευτές εφόσον δεν γνωρίζουν, εκτός αν γνωρίζουν κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς για το μείγμα των μέτρων, το οποίο κάποια στιγμή ίσως έρθει. Είναι αρκετό. Αρκετή κυβερνητική πλειοψηφία, 193 βουλευτές, είναι υπεραρκετή και είναι και αραγής.
Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και απαντάω και με ευθύτητα ότι θα πρέπει να αλλαξούν αυτοί όλοι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει ορισμένα πράγματα, έχουν φτάσει στη χώρα εδώ, να κάνουν την αυτοκριτική τους και να αλλάξουν σχέδιο. Μου απαντήσατε στο αν θα ψηφίσουν. Εγώ ρώτησα αν ανησυχούν όμως. Δεν ανησυχούν. Απαντάω. Δεν ανησυχεί κανένας. Υπάρχει σε όλους μας η αγωνία να πάει η χώρα καλά και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε. Δεν ήρθαμε στην κυβέρνηση για τις καρέκλες. Άλλοι ήταν 40 χρόνια στις καρέκλες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρίγα, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.